διαφημίσεις, εδώ είμαστε και πάλι. Συνεχίζουμε την εκπομπή, τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά όμως με την βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΟΝ, την κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Σταμπουλή, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ναι, σας ακούω. Δεχτήκατε μια επίθεση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι τέτοιο πληροφορούμαστε. Για πείτε μας, τι έγινε. Πληροφορήθηκα κι εγώ πριν από μισή ώρα, δεν έχω πάει ακόμη. Ναι, υπάρχει μια επίθεση και μάλιστα αρκετά μεσοδευμένη και συντονισμένη. Το κρίνουμε από το γεγονός ότι πέτρες έχουν διαπεράσει τα τζάμια και των δύο γραφείων. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό έτσι τυχαία και αυθόρμητα περνώντας από κάτω από μια οικοδομή όταν τα γραφεία βρίσκονται στον πρώτο όροφο. Ναι. Μιλάμε για τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, της Νομαρχιακής και το δικό σας το γραφείο, έτσι και το, είναι. Αυτά που τα έχουμε κοινά δίπλα-δίπλα. Mm-hmm. Τι είναι αυτό, πώς, για πείτε μας λίγο, τι... Κοιτάξτε, είναι πρόωρο να δώσω εγώ εξηγήσεις. Αυτή τη στιγμή είναι εκεί η αστυνομία και παίρνει τα στοιχεία που πρέπει να πάρει. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που το περίμενα, διότι αυτόν τον καιρό όπου και να πήγα είχαμε πολύ καλό κλίμα, πολύ θετική ανταπόκριση του κόσμου, ακόμη χτες ήμασταν στην Καστανούσα για τις αυγομαχίες. Ναι, σας είδαμε και εκεί στις φωτογραφίες και στα πλάνα. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, όπως είδατε, και από τους κατοίκους καλή υποδοχή όπου χαιρετηθήκαμε και μιλήσαμε και από τους τοπικούς αρμόδιους πολύ καλή υποδοχή και από τον Δήμαρχο, ξέχασα ότι με έχει κηρύξει ανεπιθύμητη όπως βλέπετε. Α, λοιπόν, σας δέχτηκε. Σας δέχτηκε ο κύριος Δημοκτήρης. Μα χαιρετηθήκαμε και ξαναχαιρετηθήκαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν παρουσιάστηκε θέμα από πουθενά. Θεωρώ ότι όσοι συντηρούν αυτό το διχαστικό πνεύμα με κορώνες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάψουν να το κάνουν. Από εκεί και πέρα η συγκεκριμένη πράξη, εάν εντοπιστεί ο δράστης, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως λέει ο νόμος, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Να πούμε ότι έγιναν το βράδυ αυτό το περιστατικό, ξέρουμε πότε έγινε? Δεν μπορούμε έγινε. Να ξέρουμε δεν πότε έγινε, γιατί αυτές τις μέρες δεν πηγαίναμε στα γραφεία. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε έγινε ακριβώς. Υπάρχει φόβος μετά από αυτό το περιστατικό, να το πω έτσι? Όχι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε. Το ξαναλέω. Τη στιγμή που η ανταπόκριση του κόσμου είναι θετική και η υποστήριξη στο ΣΥΡΙΖΑ και στις ενέργειες της κυβέρνησης που έχουν σκοπό την καλύτερη διαβίωση του πληθυσμού της χώρας μεγαλώνει, γιατί το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Νομίζω ότι τέτοιες ενέργειες αποσκοπούν στο να μας τρομοκρατήσουν, αλλά δεν το καταφέρνουν, πέφτουν στο κενό. Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Θα πάτε από εκεί να δείτε το τι ακριβώς συνέβη. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σταμπουλή, για τις πρώτες δηλώσεις. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.